να παραιτηθούν πριν. Το βασικό είναι, εφόσον εκλεγούν περιφερειάρχες ή δήμαρχοι, από εκεί και πέρα υπάρχει το ασυμβίβαστο, είναι αυτόματο. Καλά, το πράγμα. Ή προσέξτε, και αν δεν εκλεγούν στην πρώτη θέση και εκλεγούν ως αξιωματική αντιπολίτευση ή ως κάτι άλλο, να επιλέξουν έναν από τους δύο ρόλους. Δηλαδή, εγώ όταν έγινα βουλευτής, δηλαδή, ήμουν επικεφαλής στην περιφερειακή μας παράταξη και παραιτήθηκα την άλλη μέρα. Ναι. Όχι δηλαδή διπλές, τριπλές. Αυτή είναι η γενική μας κατεύθυνση. Το θέμα τώρα όμως είναι το εξής, ότι χρειάζεται μία σοβαρή πολιτική συζήτηση και ανάδειξη των θεμάτων και για τις περιφέρειες και για τις, τουλάχιστον για τους μεγάλους δήμους. Διότι τα τρία τελευταία χρόνια είναι αλήθεια ότι επηρέασαν καθοριστικά και με αρνητικό πρόσημο και τη δουλειά στις περιφέρειες, που ήταν ένας νέος θεσμός, αλλά ιδιαίτερα στους δήμους. Αυτό το 60% υποχρηματοδότηση και όλα τα άλλα τα οποία αφέθηκαν με τις αρμοδιότητες, με τους πόρους κτλ. Έχουν δημιουργήσει τώρα φαίνεται τη συζήτηση σε αυτό το πράγμα το οποίο κουβεντιάζεται από χθες. Είπε ο Μπουτάρης χθες, προχθές, δεν υπάρχει αριστερός και δεξιός τρόπος να μαζεύει τα σκουπίδια. Ναι, και μάλιστα η κυρία Δούρου κάπου του έκανε μια αντιπαράθεση, ας πούμε, σε μια συζήτηση. Ο κύριος Μπουτάρης, όπως και ο κύριος Ασκούνης, όπως και άλλοι επώνυμοι, οι οποίοι, και ο κύριος Καμίνης, οι οποίοι δεν αρθρώσανε λόγο και δεν συμμετείχαν σε καμία κινητοποίηση του λαού τα τρία τελευταία χρόνια για αντίσταση στο μνημόνιο, καλά θα κάνει να δει κάτω από τις γραμμές το τι πραγματικά πολιτικές αναγκάστηκε και ο ίδιος να εφαρμόσει ή τις εφάρμοσε με την καρδιά του, με 60% υποχρηματοδότηση, με ιδιωτικοποιήσεις, με ελαστικές μορφές εργασίας, με βρεφονιπιακούς σταθμούς. Δεν ξέρω, αυτό όμως δεν είναι μια κεντρική πολιτική. Όποιος θέλει. Όποιος δεν είναι θέλει. Κεντρική πολιτική αυτό. Βεβαίως. Βεβαίως, μα γι' αυτό σας λέω. Δηλαδή, όποιος θέλει να ασχοληθεί. Γιατί ο Δήμαρχος δηλαδή σε αυτά μόνος τα πλαίσια, μπορεί να κάνει κάτι. Υπάρχουν και αγωνιστές δήμαρχοι, υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι μέσα σε αυτά τα πλαίσια, με συγχωρείτε την έκφραση, κάνανε παπάδες. Εντάξει, και προσπαθήσανε και δημοτικά συμβούλια, ενώ στους περιφερειάρχες, παραδείγματος χάρη, και στις περιφέρειες, καλοί διαχειριστές κάποιοι εξ αυτών, επαναλαμβάνω, δεν βρέθηκαν ούτε μια στιγμή δίπλα στον αγωνιζόμενο λαό. Και αυτό είναι κρίσιμο στοιχείο. Πες μου μία φορά που υπήρξε υποχρηματοδότηση, υπήρξαν ανάγκες και όπου ο Καμίνης και ο Μπουτάρης είπε δεν πειράζει. Βγήκανε, φωνάξανε κτλ. Το κριτήριο για σένα είναι να βγαίνουν με το παντό στο δρόμο. Ούτε βγήκανε ούτε φωνάξανε. Πώς και πώς. Ήρθανε στη Βουλή, εγώ σας το είπα και την άλλη φορά. Νίκο, να κλείνω με αυτό, Λεωνίδα. Ένα λεπτό να κλείνω. Και οι δύο δήμαρχοι αυτοί έχουν καλά οικονομικά. Είχαν έρθει εδώ πέρα καλά οικονομικά με απολύσεις, με συρρυκνώσεις των δομών, με κλείσιμο κοινωνικών δομών κτλ. Καμία κοινωνική δομή δεν κλείσανε. Λοιπόν, ήρθανε στην Επιτροπή της Βουλής, εμείς μάλιστα αποχωρήσαμε και καταγγείλαμε όταν ήρθε η ΚΕΔΕ δια της πλειοψηφίας της με ένα ντοσιέ το οποίο μας μοιράσανε και έκπληκτη είδαμε, ήταν τότε που κρινόντουσαν υποχρηματοδοτήσεις και τα λοιπά, τον τίτλο «Η συμβολή της τοπικής αυτοδιοίκησης στη δύσκολη περίοδο που περνάει η χώρα μας». Ευχαριστώ πολύ. Στήριξαν πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ή είναι εξουσία αποκεντρωμένη με τις αυτονομίες της, με την κόντρα της. Έτσι. Σας παρακαλώ. Η ένσταση που υπάρχει από τους αντιπάλους σας είναι ότι καλά τις ευρωεκλογές να τους δώσεις νόημα αντιμονιακού. Αλλά στους δήμους τώρα. Στις περιφέρειες σε όλη την Ευρώπη. Αρκεί κάποιος να δηλώσει αντιμονιακός για να είναι καλός δήμαρχος. Όχι να δηλώσει. Το θέμα είναι ότι αν ήταν αυτά τα τρία χρόνια δίπλα στους αγώνες των εργαζομένων. Αυτό είναι το κριτήριο. Αλλήμον. Στους δημότες ή στον δρόμο με το ΣΥΡΙΖΑ και με τον ΚΚΕ. Με τους δημότες και με όσα. Διότι εγώ, απλώς πιστεύω ότι ο δήμαρχος, ο οποίος όταν του λένε σου κλείνουμε τη δημοτική αστυνομία, λέει όχι διαφορά, δεν θέλω, δεν πρέπει, βγήκε στα κανάλια, φώναζε. Το κριτήριο μου είναι αυτό. Αν βγήκε εκεί, είπε δεν πειράζει, παιδιά, κλείστε το. Δεν με νοιάζει. Δεν χάλασε να και ο κόσμος. Παρόλο και δύο περιπτώσεις έκλεισε. Υπάρχει και τρίτη περίπτωση. Λοιπόν, εάν όμως είναι που υπονοείται. Η μόνη του δουλειά είναι να είναι με ένα πανό στο δρόμο. Ναι, ναι, είναι έτσι. Πολύ καλό πράγμα. Σας το λέω κύριε Καμπουράκη. Και ας είναι και ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΚΕ, η Ανταρσία. Να καταλάβω το κριτήριο. Οι καθαρίστριες που είναι πέντε μήνες δίνουν τη μεγάλη μάχη σήμερα. Έξω από το Υπουργείο Οικονομικών. Αυτές είναι και όταν περνάει ο Τόμψεν. Και είναι καθαρίστε. Πέντε μήνες. Αν είναι το κριτήριο ότι είναι στον δρόμο, για μας είναι. Μα για μας είναι. Μα δεν είναι για το Δήμαρχο. Πειράζει. Αν αναλάβει τι αποκαταστάσεις. Επειδή δεν μιλάω τώρα σε εθνικό ακροατήριο, μπορεί να θεωρείται αριστερισμό αυτό που λέω. Για μας είναι βασικό κριτήριο. Τρία χρόνια ποιοι ήταν κοντά εκεί στον αγώνα. Κύριε Βούτση, μισό λεπτό. Σεβαστώ αυτό που λέτε, γιατί εμείς είμαστε τελευταίοι που θα το κρίνουμε. Όμως. Πρέπει να σας πω, δεν θα πω ονόματα για να μην θεωρηθεί διαφήμιση, ότι έχω ακούσει
από δημότες ότι ήταν και τρεις-τέσσερις δεξιοί δήμαρχοι που δεν ήταν αντιμνημονιακοί, που ήταν καλοί δήμαρχοι. Ήταν τον τόπο. Καλά οι άνθρωποι. Θα το εκτιμήσουν οι πολίτες. Θα το εκτιμήσουν οι πολίτες. Εγώ δεν είπα οι αριστεροί δήμαρχοι. Προσέξατε ότι δεν είπα οι αριστεροί δήμαρχοι δεξιοί δήμαρχοι. Είπα άνθρωποι που σεβάστηκαν το ρόλο τους και στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Ερχόντουσαν μέσα οι κάτοικοι, δίναμε μάχες για όλα αυτά τα οποία συζητιούνται τώρα. Ο Χατζηδάκης δηλαδή και ο Κεφαλίου και ο. Δεν το γνωρίζω. Λοιπόν, θα το κρίνουν οι πολίτες. Ήταν δηλαδή καλός δήμαρχος, πολύ επιτυχημένος. Θα το κρίνουν.